Προς ακύρωση εκ των προτέρων οδεύει, όπως όλα δείχνουν, το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που σκόπευε να συγκαλέσει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μετά και την αναμενόμενη επιστροφή της διερευνητικής εντολής από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Αιτία η άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει σε μια συνάντηση όπου το κλίμα θα είναι πλήρως εχθρικό προς εκείνον. Να συγκληθεί η σύσκεψη όπως ορίζει το Σύνταγμα παρά τις απουσίες, ζήτησε ο Βαγγέλης Μημαράκης. Απαιτείται από το Σύνταγμα να γίνει η σύσκεψη των αρχηγών και αν κάποιοι δεν θέλουν να έρθουν μπορεί η θέση τους να μείνει κενή, όπως επίσης απαιτείται να υπάρχει και δεύτερη σύσκεψη ή μπορεί να γίνει εκείνη την ημέρα με δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης για το αν μπορούμε να συμφωνήσουμε ή όχι στο θέμα της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Για άγονη τυπολατρία που εκφυλίζει τις διαδικασίες μίλησε ο Τάκης Εμμανουηλίδης που επανέλαβε ότι η στάση της αντιπολίτευσης αγγίζει τα όρια της πολιτικής σχιζοφρένειας αφού από τη μία κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα επειδή πηγαίνει τη χώρα σε άλλη μια αχρίαστη και επιζήμια προεκλογική περίοδο και από την άλλη κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να την επιμικρύνουν. Θα έβαζα ένα τίτλο έτσι σε όλη αυτή την υπόθεση ότι ζητείται σοβαρότητα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα με βάση τα αριθμητικά δεδομένα να προκύψει κάτι θετικό όσον αφορά την διατήρηση της πολιτικής ζωής, επόμενο είναι να φεύγουμε από μια τυπολατρία άγωνη και να προχωρούμε σε σχήματα τέτοια που το μόνο που κάνουν είναι να εκφυλίζουν τελικά τις διαδικασίες. Και να πω ένα τελευταίο, γιατί αυτό νομίζω είναι το ουσιαστικό της υπόθεσης. Δεν μπορεί κόμματα που καταγγέλουν το ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την απόφασή του να προσφύγει στις εκλογές, με την έννοια ότι βλάπτει ιδιαίτερα την οικονομία, οι ίδιοι με τις συμπεριφορές τους, τις πολιτικές, να επιμικρύνουν το χρόνο αυτής της αβεβαιότητας. Είναι μία αντίφαση που αγγίζει τα όρια της πολιτικής σχιζοφρένειας αυτό το πράγμα. Εκλογές άμεσα στις 20 Σεπτεμβρίου για να πάει η Ελλάδα γρήγορα μπροστά, ζήτησε και ο Πάνος Καμένος, τασόμενος σαφώς υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ωφελούν σε τίποτα οι συζητήσεις για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε η ελληνική οικονομία, που με την νέα χρηματοδότηση πρέπει να κάνει μια νέα αρχή, με την κατάργηση των capital control, αλλά ούτε σοβαρά θέματα όπως το θέμα της μετανάστευσης. Εκείνοι οι οποίοι σήμερα έρχονται να μιλήσουν για άλλες λύσεις που δεν υπάρχουν, θα πρέπει να σκεφτούν ότι εκτός Ευρώπης η Ελλάδα, με την επιθυμία ακόμα και των Γερμανών περί Brexit, σημαίνει 3 εκατομμύρια μετανάστες, πρόσφυγες, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πάρουν το μαγικό χαρτί για την Ευρώπη. Πάμε μπροστά, γρήγορα στις εκλογές, στις 20 Σεπτεμβρίου, για να συνεχίσει η κυβέρνηση το έργο της. Για να πάμε με σταθερότητα στο αύριο. Στην αλαζονία του απερχόμενου πρωθυπουργού απέδωσε αυτή τη συμπεριφορά ο Μανώλης Φραντζεσκάκης, που μάλιστα τόλμησε την πρόβλεψη ότι αυτή η νοοτροπία σύντομα θα αποδειχθεί ζημιογόνα για τον Αλέξη Τσίπρα και ο κόσμος θα του γυρίσει την πλάτη. Εγώ δεν θα μείνω στα τυπικά συνταγματικά που είναι όπως τα λέτε, αλλά θέλω να καταδείξουμε το ότι ο κύριος Τσίπρας δεν καταδέχεται εντός εισαγωγικών να μιλήσει με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς σε μια διαδικασία που προβλέπει, όπως είπαμε, το Σύνταγμα. Αλλά έχει και ουσία για το πώς θα κινηθεί η χώρα, για το τι μπορούν να κάνουν και πριν τις εκλογές ή δυνατόν, αλλά και μια έρευνα για το τι μπορεί να γίνει μετά τις εκλογές. Καταδεικνύει το πόσο αλαζόνας πολιτικός είναι. Σου λέει, δεν πά να σας είπα ψέματα ότι θα ασκήσω το μνημόνιο και δεν το έσκησα. Δεν πά να είπε θα μειώσει τους φόρους και τους ανέβασα. Δεν πά να είπα ότι θα αυξήσω τις συντάξεις και τις μείωσα. Δεν πά να σας πήγα σε διαδικασία παλαιοκομματικής νοοτροπίας σε εκλογές εξπρέψ για να κρύψω το τι έρχεται μέσα του μνημονίου. Εγώ δεν θα έρθω, θα σας αφήσω μόνους, θα πάω και αλαζονικά, επειδή είμαι εγώ, η Ελλάδα είμαι εγώ δηλαδή, θα κερδίσω τις εκλογές και μάλιστα με αυτοδυναμία. Είναι η αλαζονία του, την οποία άρχισε να γίνεται ολοφάνερη στον ελληνικό λαό και θα την πληρώσει. Θα την πληρώσει την ύφη, δεν υπάρχει περίπτωση, ακούστε τι σας λέω. Αυτά τα αλαζονικά δεν περνάνε από έναν τύπο που θέλει να λέει ότι είναι νέος τύπος πολιτικού. Δεν είναι τύπος. Μαθουσάλλας, του ξαναλέω, είναι του πολιτικού συστήματος. Για έλλειμμα δημοκρατίας και συνταγματικότητας απόρρια των μνημονίων έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Τσανάκα, σχολιάζοντας την άρνηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ να παραβρεθεί στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ότι το Σύνταγμα πρέπει να το τηρούμε, ότι το Σύνταγμα δεν είναι για να το παίζουμε, δεν είναι άλλες φορές να το χρησιμοποιούμε και άλλες όχι.
Έχω πει και άλλες φορές ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο θέμα που έφεραν το μεγαλύτερο πρόβλημα που φέραν τα μνημόνια, τη μεγαλύτερη πρόβλημα θα το πω, είναι η μείωση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και μέσα σε αυτά είναι και το να μην ακολουθούμε το Σύνταγμα. Και επίσης θα πω ότι δίνει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνει και να λέει ότι αυτός θα τηρήσει το Σύνταγμα. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά.